Κατάμεστο από κόσμο ήταν χθες το βράδυ το αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις δύο μεγάλες συναυλίες της αγαπημένης ερμηνεύτριας Άννας Βύση στο νησί μας και μάλιστα για φιλανθρωπικό σκοπό, για ενίσχυση του Ιδρύματος Σοφία για τα παιδιά και τα προγράμματα σύντησης στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Η συναυλία ξεκίνησε με βίντεο από το έργο του Ιδρύματος Συγγένεια και την Κύπρο με τη συμμετοχή της Άννας Βύση και με καλωσόρισμα από την πρόεδρο του Ιδρύματος, Μαρίνα Σακόλα. Για την ψυχή μου μέσα τραγουδώ. Καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει και 16 ολοήμερα δημοτικά σχολεία στην Κύπρο μπορούν και φέτος να έχουν φρεσκομαγειρεμένο μεσημεριανό φαγητό στο σχολείο χάρη στο πρόγραμμά μας «Μαγειρεύω και προσφέρω». Η Άννα το 2011 μας βοήθησε να χτίσουμε το ορφανοτροφείο μας στην Γένεια. Από το 2013, μετά την οικονομική κρίση, στέκεται ακόμη πιο δυναμικά δίπλα μας. Η Άννα Βύση ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου μαζί με εντεκαμελή μπάντα και τον τραγουδιστή Νικόλα Ραπτάκη και παρουσίασε αγαπημένα κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία της, καθώς και τραγούδια από την τελευταία της δουλειά με τίτλο «Συνέντευξη». Εκτός από την μπάντα της, η Άννα Βύση είχε μαζί της και τους Γκάτσο Ντίλο που ήδη αγαπήθηκαν σε Κύπρο και Ελλάδα. Απόψε στις 9 το βράδυ θα δοθεί η δεύτερη και τελευταία μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού. Χορηγή επικοινωνίας των δύο μεγάλων συναυλιών είναι ο Αντένα και το Αντένα Ρέτιο.